Μένουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και φυσικά θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον άνθρωπο ο οποίος μας το γνωστοποίησε κιόλας, τον πρώην Αντιδήμαρχο Φερών, τον κύριο Νίκο Γκότση, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γκότση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κουματσίδου. Να πούμε ότι περιμέναμε φυσικά να ακούσουμε από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης την σημαντική αυτή έκβαση της υπόθεσης για το σφαγείο των Φερών. Ωστόσο, η πληροφόρηση ήρθε από εσάς. Φυσικά θα ρωτήσω πώς είχατε την πληροφόρηση και ποιες είναι οι εξελίξεις τις οποίες αναμένουμε. Κοιτάξτε, δεν ήταν κάτι κρυφό. Ξέραμε ότι βγήκε πρόσκληση προς τον ανάδοχο εργολάβο, ο οποίος προσκλήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου για να υπογράψει εχθές. Ξέραμε δηλαδή, δεν ήταν κάτι κρυφό, δεν έγινε στα κρυφά, δεν μπήκαν στα κρυφά οι υπογραφές. Απορώ βέβαια και εγώ γιατί η Δημοτική Αρχή δεν προχώρησε στην έκδοση ενός δελτίου τύπου που να το κοινοποιεί και να το κοινωνεί στον κόσμο, γιατί πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εμβληματικό έργο το οποίο ταλαιπώρησε την κοινωνία των Φερών, αλλά ταλαιπώρησε και όλους εμάς ως Δημοτική Αρχή. Τα προηγούμενα χρόνια έχουμε υποστεί τα πάνδυνα. Να μην επανέλθουμε πάλι στην ιστορία του σφαγείου των Φερών, είναι κάτι που μας πονά όλους. Περάσαμε από συμπληγάδες πέτρες για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, και ιδιαίτερα αυτός που τράβηξε και αν θέλετε και το μεγαλύτερο βάρος ήταν ο Δήμαρχος Βαγγέλης ο Λαμπάκης, ο οποίος όλο αυτό το πρώτερο μάλλον διάστημα ασχολήθηκε επισταμμένα και σε ό,τι αφορά τα τεύχη δημοπράτης, αλλά και τις αγκυλώσεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι δεν μας άφηναν να το δημοπρατήσουμε γιατί ο Σπίρτζης δεν άλλαζε τα τεύχη δημοπράτησης και δεν τα προσάρμοζε με τα καινούργια και τα γνωστά και τα γνωστά, και χάσαμε περίπου 2-2,5 χρόνια με αυτή την διαδικασία. Τέλος καλό, όλα καλά. Εγώ αυτό που είπα, ότι η άνοιξη ήρθε πολύ νωρίτερα φέτος στις σφαίρες, παρόλο που είμαστε μέσα στο φθινόπωρο, θεωρώ ότι ήρθε η άνοιξη. Γιατί σας είπα, είναι ένα ιδιαίτερο εμβληματικό έργο που έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα, και μάλιστα όχι μόνο με τον έναν εκ των δύο πυλώνων, δηλαδή την κτηνοτροφία. Ξέρετε, προσδοκούμε στην αύξηση του ζωικού μας κεφαλαίου, παρόλο που έχει υποστεί τα προηγούμενα χρόνια μεγάλη ζημία με τις ζωονόσους και με την ευλογία, αλλά και με την οζόδη δερματίτιδα των βοηδών. Εμείς προσδοκούμε ότι το σφαγείο θα δώσει μια φετερία, ένα άλμα προς τα επάνω, που θα συμπαρασύρει και τη φυτική παραγωγή. Γιατί μια αύξηση ζωικού κεφαλαίου σημαίνει ότι χρειάζεται και περισσότερες ζωοτροφές. Μάλιστα. Έχουμε κάποια ενημέρωση, έχετε κάποια ενημέρωση σχετικά με την πορεία από εδώ και στο εξής? Πότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε πλέον μηχανήματα και να αρχίζει να παίρνει κάποια μορφή και να ξέρουμε ότι πλέον σε αυτό το σημείο εδώ κατασκευάζεται το σφαγείο των Φερών? Το έργο είναι περίπου 2 ετών, 18 με 24 μήνες κάπου εκεί είναι, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Αλλά επειδή ο εργολάβος γνωστός σε εμάς, ένας δικός μας άνθρωπος από εδώ, από τον Δήμο μας, έχει δείξει απτά παραδείγματα και καλής εκτέλεσης έργου και αν θέλετε συμβατότητας με τις ημερομηνίες. Είναι ο κύριος Παρασκευόπουλος που μας έκανε το βιολογικό καθαρισμό των Φερών, τον οποίο τον εγκαινιάσαμε πριν από λίγους μήνες τον Αύγουστο, και πραγματικά όσοι παραβρέθησαν στα εγκαίνια έμειναν άναυδοι, τόσο από το αισθητικό κομμάτι του όλου χώρου, αλλά και από το λειτουργικό, γιατί πραγματικά έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά, μια εξαιρετική δουλειά, και μας παρέδωσε ένα έργο κόσμημα, αλλά και σε χρόνος πιο μπροστά από ό,τι προβλεπόταν από τη σύμβασή του. Πιστεύω ότι θα δούμε μηχανήματα, είναι μια προσωπική καθαρά εκτίμηση, προς τα Χριστούγεννα, αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρξουν άλλα προβλήματα με τα καιρικά φαινόμενα, καιρικές συνθήκες, να το προχωρήσει πιο γρήγορα ο κύριος Παρασκευόπουλος. Εγώ έχω ησυχάσει προσωπικά, να σας πω, κύριε Κουματσίδου, γιατί περίμενα πώς και πώς αυτή την υπογραφή. Έτσι. Δηλαδή όλος ο κόπος και όλη η αγωνία ήταν για αυτή την υπογραφή, αλλά το ποιος θα την έβαζε. Γιατί μπορούσαμε να έχουμε μια εργολαβία την οποία δεν τη γνωρίζουμε, μια εργολαβία η οποία μπορεί να μας ερχόταν από το πουθενά, γιατί το έργο, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, μπορούν από όλη τη χώρα μπορούσαν να συμμετάσχουν εταιρείες. Είναι ένα εξειδικευμένο έργο,
ο μηχανικός, ο εξοπλισμός και το στήσιμο των γραμμών είναι κάτι πολύ ειδικό. Και πραγματικά αυτές ήταν μία από τις φοβίες μου. Ξεπεράστηκαν αυτές οι φοβίες με αυτή την υπογραφή. Μάλιστα. Ελπίζουμε φυσικά να πάνε καλά όλα και να το δούμε στην πραγματικότητα. Κύριε Γκότση, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση που μας προσφέρατε. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.